Η εύρυνση κερδών κατέγραψε ο ΠΑΠ το 2015, ενώ παρά τα όσα απασχόλησαν την ελληνική οικονομία το περασμένο έτος, τα έσοδα παρέμειναν σταθερά, με την επιχείρηση να προτείνει και φέτος τη διανομή μερίσματος. Τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το 2014 στα 4,25 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προφόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν το 2015 σε 377,1 εκατομμύρια έναντι 346,5 εκατομμυρίων πέρσι, ενισχυμένα κατά 8,8% λόγω της συνεχούς εστίασης στη μείωση του κόστους και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διευρύνθηκε κατά 8,1% στα 210,7 εκατομμύρια ευρώ από το 195 εκατομμύρια ευρώ το 2014. Σύμφωνα με το σχετικό ισολογισμό, ο Όμιλος ΟΠΑΠ κατέβαλε το 2015 φόρο επιτοπαιγνίων ύψους 411 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα καταβάλει επιπλέον φόρο εισοδήματος ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ. Το συνολικό ποσό φόρων ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και είναι σχεδόν ίδιο με το ποσό των φόρων που κατέβαλε ο ΟΠΑΠ και το 2014. Αναπαιχνίδι αυξήθηκε σημαντικά το μερίδιο στα κέρδη από τα λαχεία, ενώ μειώθηκε του αθλητικού στοιχηματισμού. Το 2015 ο συνολικός δανεισμός του ΟΠΑΠ, βραχυπρόθεσμος και Μακροπρόθεσμο, με ομολογιακά δάνεια, άγγιζε τα 147,1 εκατομμύρια ευρώ. Το 2015 ήταν για την ΟΠΑΠ μια ακόμα χρονιά με σημαντικά επιτεύγματα και επιτυχημένες επιδόσεις σε οικονομικό επίπεδο. Ωστόσο, σηματοδοτήθηκε από διάφορα γεγονότα που επηρέασαν τις δραστηριότητες της εταιρεία. Η παρατεταμένη τραπεζική αργία, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων που ισχύουν ακόμα, η ευθυνδιαστική θέσπιση ενό νέου κανονισμού με πρωτοφανέ περιορισμού για τα VLTs και ο νόμο σχετικά με το ειδικό τέλο στα παίγνια τη ΟΠΑΠ ήταν κρίσιμα ορόσημα που επηρέασαν την εταιρεία. Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, το Διοικητικό Συμβούλιο τη Επιχείρηση θα προτείνει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Απριλίου, τη διανομή συνολικού μερίσματο 0,40 ευρώ αναμετοχή προ παρακράτηση φόρου. Δεδομένου ότι ήδη έχει διανεμηθεί προμέρισμα 0,17 ευρώ, το υπόλοιπο μερίσματο 0,23 ευρώ αναμετοχή θα πιστοποιηθεί την Τρίτη, 3 Μαου, ενώ η έναρξη πληρωμή θα γίνει την Τρίτη, Μαΐου. Υπενθυμίζεται ότι για τη χρήση του 2014 ο ΟΠΑΠ διένει με μέρισμα ύψου 0,70 ευρώ. Στη χρηματιστηριακή εικόνα του οργανισμού, η μετοχή του ΟΠΑΠ άνοιξε στην πρώτη συνεδρία του 2015 στα 8,90 ευρώ για να κλείσει το περασμένο έτο στα 6,90 ευρώ, καταγράφοντα απόλυε 25,7%. Η κεφαλαιοποίηση του οργανισμού στι 31 Μαρτίου του 2016 άγγιζε τα 1%. Ακόμα 95 δισεκατομμύρια ευρώ.